Τέσσερα χρόνια μετά αποφάσισε να παραδεχθεί τις πράξεις που του καταλογίζονται και να ζητήσει συγνώμη ο 52χρονος σήμερα άνδρας από το Ηράκλειο, ο οποίος το 2019 και με πρόφαση ότι θέλει βοήθεια για την επισκευή του καταψύκτη στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διέμενε τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια μιας ανήλικης προχωρούσε σε ασελγής πράξη σε βάρος της. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου σήμερα, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του Κατόπιν και μια συνομιλία που είχαμε ε, μεταξύ μα, ε, θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει. Ο ίδιο δια του συνηγόρου του ζήτησε σήμερα συγγνώμη από την οικογένεια τη ανήλικη, αντιλαμβανόμενο όπω τόνισε ο δικηγόρο του, τι ακριβώ προκάλεσε στο ανήλικο παιδί. Ο είχε πάρει μια ποινή φυλάκιση για αποπλάνηση ανηλίκου ε, 12 ετών. Στο 50 διάχρονο που βρίσκεται ήδη στη φυλακή, πρωτόδικα το δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή 12 ετών που μειώθηκε στα 10 έτη στο μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτη σήμερα. Πιστεύω ότι όλο αυτό το διάστημα μέσα στη φυλακή τον έκανε να σκεφτεί τις συνέπειες της πράξεώς του και σήμερα με τη διαδικασία αυτή πιστεύω ότι ήδη σκεφτεί και έχει αποφασίσει να ομολογήσει την πράξη. Ο άνδρας του οποίου μάλιστα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, εκμεταλλευόμενος ότι ζούσε στην ίδια πολυκατοικία με την οικογένεια της μικρής, είχε οδηγήσει το κορίτσι στην ταράτσα για την επισκευή, όπως έλεγε του καταψύκτη, ζητώντας της προκειμένου να μην πάνε ψυκτικά υγρά στα μάτια της, να καλύπτει το πρόσωπό της και να τον βοηθήσει με την αποσυμφόρηση από τα υγρά του καλωδίου του καταψύκτη. Πλην όμως ο 52 χρονο άνδρας όχι μόνο το καλώδιο που δεν υπήρχε δεν έδινε στο παιδί αλλά το γεννητικό του όργανο. Αρχικά ο άνδρας δεν είχε παραδεχθεί την πράξη του πλην όμως σήμερα και ενώ ήδη βρίσκεται στη φυλακή ομολόγησε και ζήτησε συγγνώμη.